Απαράδεκτες συνθήκες εργασίας αποδεικνύουν οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας. Οι, πρακτικέ πρακτικές του παρελθόντος συνεχίζουν και σήμερα με γνώμονα το κέρδος σε βάρος των εργαζομένων και των μισθών τους. Πρωτάθλητες στην παραβατικότητα αναδεικνύονται για άλλη μια φορά η κλάδοι του τουρισμού και του επισητισμού με τις παραβάσεις σε θέματα εργασιακών σχέσεων να είναι στην κορυφή. Ο επισητισμός τουρισμού δυστυχώς είναι ένα μεγάλη, μια μεγάλη παρανομία. Επικρατεί ένα χάος. Η εργοδοτική παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο σε συγκεκριμένα θέματα όπω είναι η μη τήρηση του πίνακα προσωπικού. Μα το κλάδο, ο, ο οποίο ασφαλίζει του εργαζόμενου μερικώ, ενώ στην πραγματικότητα δουλεύουν από 8 έω 10 ώρε, διότι τα δικά μα τα στοιχεία και οι συνομιλίε με του εργαζόμενου αυτό το αποδεικνύουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη ανεξάρτητη αρχή του Σώματο Επιθεωρητών Εργασία, από την αρχή του έτου έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 29.000 έλεγχοι με πρόστιμα ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ να επιβάλλονται και την πλειοψηφία αυτών να αφορά στη μη τήρηση πινάκων προσωπικού. Επίσης παρατηρείται το φαινόμενο και καταγράφεται από τους ελεκτικούς μηχανισμούς το χρονική, η χρονική διάρκεια του χρόνου εργασίας και επίση στι ημέρε ανάπαυση. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί είναι αποδοκατισμένοι, δεν γίνεται ο έλεγχο ο συστηματικό που πρέπει να γίνεται. Υψηλή παραβατικότητα σε θέματα υγεία και ασφάλεια καταγράφεται επίση στα εργοτάξια και τι κατασκευέ. Με τι συνθήκε που αποτυπώνονται στην έρευνα του ΣΕΠΕ, μπορεί ο εργαζόμενο στον επιστήτισμο να επιστρέψει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και βλέπουμε ότι το κύμα φυγή κάθε χρόνο γίνεται ακόμα και περισσότερο. Πέρυσι ήμασταν κοντά στι 60.000 στον επιστήτισμό τουρισμού ελλείψη. Φέτο βλέπουμε ότι τη high season θα φτάσουν πάνω από 80.000. Πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχει μια καλή είδηση τη ε, της υποχρεωτικότητας στον και τουρισμό ε, αρκεί να εφαρμοστεί κιόλα. Το κράτο, ναι, μεν μπορεί να την κάνει υποχρεωτική, αλλά δεν έχει όλε αυτέ τι δικλείδε ασφαλεία να εξασφαλίσει ότι μπορεί αυτή η σύμβαση από αύριο να εφαρμοστεί καθολικά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Πρέπει να γίνουν πιο στοχευμένοι έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασία και να κατέβουν και ειδικοί επιθεωρητέ από την κεντρική διοίκηση. Πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα η κάρτα εργασία του χώρου εργασία των ξενοδοχειακών μονάδων και του επισητισμού τουρισμού. Σε επίπεδο Κρήτη, πώ είναι οι, οι Αυτή τη στιγμή το σώμα επιθεώρηση εργασία είναι πέντε ελεγκτέ. Είναι πολύ μικρό ο αριθμό και αυτοί οι άνθρωποι υπερβαίνουν τον εαυτό του για να μπορέσουν να, να είναι καθημερινά σε ελέγχου είτε σε ξενοδοχεία είτε στον επισητισμό τουρισμού. Γιατί υπάρχουν και άλλε επιχειρήσει όπω είναι και η βιομηχανική περιοχή. Τα χιλιάδε κενά στου κλάδου του τουρισμού και επισητισμού έρχονται να καλύψουν ως ένα βαθμό και φέτος οι ανήλικοι εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, το 2020 είχαν γίνει 120 αιτήσει ανηλίκων για απασχόληση. Το 2021 έγιναν 385 αιτήσει, το 2022 ξεπέρασαν τις χίλιες, ενώ και φέτος οι αιτήσει στην επιθεώρηση εργασίας Ηρακλείου πέφτουν βροχή. Καλούνται παιδιά Ανήλικα να πάνε στη δουλειά. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στι οικογένειε, στον οικογενειακό προπολογισμό και τα παιδιά από μόνα του θέλουν να βοηθήσουν μια κατάσταση. Βέβαια πρέπει να πούμε εδώ ότι πρέπει να γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων και να υπάρξει και συγκατάθεση και τη επιθεώρηση εργασία. Πρέπει να, να δώσει κάποιο χαρτί από εκεί για να εγκρίνει την εργασία. Με κάποιου όρου βέβαια έτσι. Οι γονεί που συνενούν πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με τα παιδιά τους, δεν πρέπει να πέφτουν θύματα εκμετάλλευση.